Λοιπόν, πάμε να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και από μένα και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Πούλος, πρώτα να το πω, διευθυντής η Δεξιά Εφημερίδα από νωρίς κοντά μας. Δίπλα του ο κύριος Βασίλης Καραγιάννης, οικονομικός σχολιαστής. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και ο κύριος Ηλίας Χατζηγεωργίου, μέλος ΕΑ και φοροτεχνικός. Τι κάνετε? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Θέλω να πάω λίγο στον κύριο Καραγιάννη και να σας ρωτήσω. Έχουμε μία απίστευτη πολυφωνία. Δηλαδή, χθες κρατούσα σημειώσεις και έχω τυπώσει εδώ. Μοσκοβισί, Σόιμπλε, Τόμψεν, ο οποίος μου έκανε και μεγάλη εντύπωση με τον τρόπο που έκανε τις δηλώσεις. Έσκυβε. Το πρόσωπο δεν το είδαμε κάποια στιγμή. Ξαναέσκυβε. Έβηχε, ξέβηχε. Μέχρι να πει μία λέξη, μας έπριξε. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια απίστευτη πολυφωνία. Στο διατάφτα κατ' εμέ υπάρχει ένα νεφέλωμα. Πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα σενάρια που εξετάζονται? Και οι Αμερικάνοι είπε ξεκινήσει να κάνει και σε αυτό σχόλιο. Και σωστό. Ο κ. Καραγιάννης και του Ομπάμα, έτσι. Σωστό. Οι δηλώσεις του Ομπάμα μετά τον Ρέντσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η δικιά μου εικόνα είναι πολύ άσχημη για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά όχι μόνο για τις προοπτικές, αλλά και για την τωρινή κατάσταση. Πριν προχωρήσω, θα πω ότι έτσι δίνοντας μερικά στοιχεία της αγοράς, σε γενικές γραμμές η αμερικάνικη οικονομία και η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και η ινδική οικονομία πάνε καλύτερα από ό,τι ήταν τα στοιχεία πριν. Ειδικά η οικονομία της Ευρωζώνης έχει αρχίσει και μπαίνει σε ένα ρυθμό. Η κινέζικη οικονομία λίγο έχει οπισθοχωρήσει, αλλά αυτό που οπωσδήποτε μας ξεχωρίζει ως ελληνική οικονομία είναι ότι είμαστε σαν το γαλατικό χωριό στην άκρη του χάρτη, και αυτό καθορίζεται από... Η μόνη που αντιστεκόμαστε στον Κέσσερα, δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση με την αντίσταση. Εγώ καταγράφω ποια είναι η αγορά. Η αγορά λέει ότι αυτή τη στιγμή μια σειρά από χώρες της Ευρωζώνης, ακόμα και η Ιρλανδία, δανείζεται με αρνητικά επιτόκια. Δηλαδή, όταν πάει ένας επενδυτής για να αγοράσει ένα ομόλογο στην Ιρλανδία για 2 χρόνια, πληρώνει και φύλακτρα στο Ιρλανδέζικο δημόσιο. Ναι. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η Γερμανία δανείζεται με πλην 0,27%. Και θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κατά κάποιο τρόπο μια σειρά από δάνεια στεγαστικά είναι συνδεμένα με επιτόκια της αγοράς. Δηλαδή, 76 δις ευρώ τα κόκκινα δάνεια. Προσέξτε. Να ολοκληρώσω αυτό. Ναι, όταν λέμε αρνητικό επιτόκιο, τι εννοούμε? Ότι υπάρχουν πολλά δάνεια που λένε στο Eurobonds συν κάτι. Υπάρχουν κάποια δάνεια στην Ευρωζώνη που είναι Eurobonds συν 0,30, ας το πούμε. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή το Eurobonds είναι στο πλην 0,40. Αν είναι Eurobonds συν 0,30, σημαίνει ότι το δάνειο έχει αρνητικό επιτόκιο. Άρα η τράπεζα πρέπει να δώσει τόκο στον πελάτη. Και υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωζώνη για το πώς θα βρουν τρόπο νομικά, γιατί οι συμβάσεις δεν το καταγράφουν αυτό σε όλες τις χώρες, για να δώσουν τόκο στον πελάτη σε στεγαστικά δάνεια. Μάλιστα. Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα? Εκεί που στην Ευρωζώνη όλα τα επιτόκια είναι κοντά στο 0, για τη διετία η Ελλάδα δανείζεται στο 28%. Άρα όλος ο κόσμος βλέπει ότι η Ελλάδα καταστρέφεται, εκτός από την κυβέρνηση που ζει στον κόσμο της. Δηλαδή, γιατί αυτή το στιγμή, λέτε αυτό? Η κυβέρνηση έχει την αισιοδοξία ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε πίσω οι Ευρωπαίοι και θα καταφέρουμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε. Δεν είμαι ψυχολόγος. Το είπε και ο κύριος Τσίπρας στο Reuters και χθες στο non-paper του Μαξίμου, να ξεκάθαρε ότι βλέπουμε συμφωνία, είμαστε αισιόδοξοι για τη συμφωνία, αλλά έχουμε τα 4 σημεία, τα 4-6 κόκκινες γραμμές. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι ο παπάς, εγώ είμαι καταγράφω και λέω πώς μας βλέπει η αγορά. Πριν αναλάβει την εξουσία η συγκεκριμένη κυβέρνηση, το κόστος στη διετία ήταν 10%. 10%, ψηλό ήταν γι' αυτό. Τώρα είναι 28%. Δηλαδή έχει τριπλασιαστεί το κόστος δανεισμού. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν εμείς δεν μπούμε σε τρίτο μνημόνιο, θα πρέπει να βγούμε στις αγορές. Δύο δρόμοι υπάρχουν για να λειτουργήσει αυτή η οικονομία. Ή θα δανειζόμαστε στις αγορές το 28% που δεν μπορούμε να το δανειστούμε αυτό, γιατί μας έχουν αποκλείσει, ή θα μπούμε σε τρίτο μνημόνιο. Ερώτηση, αυτό τι σημαίνει? Ότι η αβεβαιότητα έχει κορυφωθεί και έχει κορυφωθεί. Και με βάση αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν διάφορες δηλώσεις, ένθεν και έρθεν, οι οποίες είναι, ας το πούμε, η μία εξωτερώνει την άλλη, αλλά
κυρίως ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία και θα έλεγα η ελληνική πλευρά είναι τελείως απομονωμένη σε αυτό που λέμε δυτικό κόσμο. Θα έλεγα και στο γενικότερο κόσμο, γιατί φάγαμε πόρτα και από τη Ρωσία και από την Κίνα και από το Ιράν και από οπουδήποτε έχουμε πάει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και να χτυπήσω καμπάνες, είναι ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Και αν δεν υπάρξει συμφωνία στις επόμενες ημέρες, δεν λέω εβδομάδες πλέον, οπωσδήποτε θα οδηγόμαστε σε χαρτογράφητα ύδατα τα οποία δεν μπορώ να τα. Ο κύριος Μοσκοβής είπε μέχρι τις 11 Μαΐου και το είπε γιατί έχουμε δώσει. Κοιτάξτε, εγώ διαβάζω πάλι τι έχουμε υπογράψει ως κυβέρνηση. Ναι. Η κυβέρνηση έχει υπογράψει μια συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου. Την έχει μάλιστα ο κύριος Βαρουφάκης υπογράψει και την επέκταση του μνημονίου κατά 4 μήνες. Σύμβαση. Αυτό που λέει η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου είναι ότι μέχρι τέλος Απριλίου πρέπει να έχουν συμφωνηθεί η λίστα των μεταρρυθμίσεων. Και μάλιστα η λίστα των μεταρρυθμίσεων στάθηκε από τον κύριο Βαρουφάκη αμέσως μετά. Και είναι και κάτι το οποίο η κυβέρνηση τότε το διατυμπανίζε ότι ήταν και επιτυχία. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν μια επιτυχία, γιατί κατά κάποιο τρόπο έπρεπε να προχωρήσει και να λειτουργήσει η ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Αλλά αν δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τις 30 Απριλίου, είμαστε διακριτική ευχέρεια των θεσμών. Ερώτηση. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Αυτό που λένε και το είπαν αρκετές φορές και αυτή την εβδομάδα, ότι αν αθετήσουμε τις πληρωμές μας θα μας ωθήσουν σε σχέδιο χρεοκοπίας εντός ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρωζώνη, αλλά πολλά πράγματα θα πρέπει να τεσταριστούν. Έχουμε βρεθεί εμείς ως Ελλάδα, και φαίνεται αυτό από τα οικονομικά στοιχεία, ως η χρήσιμη λύθη, ότι είμαστε το πειραματόζωο κατά κάποιο τρόπο για να τεστάρει όλα τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει η Ευρωζώνη. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν, το να πάμε εκτός ευρώ είναι μια διαδικασία πολύ επικίνδυνη. Θα έλεγα ένας φιάλτης, δεν το λέω μόνο εγώ. Φαντάζομαι εχθές, όμως όχι μόνο για μας. Εχθές και ο κύριος Κρούγκμαν μπροστά στο μισό υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μουσικής στην ομιλία του έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι μια κατάσταση που κι εγώ ως κάποιος που έχει μακροχρόνια εμπειρία στα τραπεζικά και είχα διαχειριστεί και την ένταξη στο ευρώ για την τράπεζα που ήμουν, θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση είναι, το να πάμε εκτός ευρώ είναι μια κατάσταση εφιάλτης. Μπορούμε να τη συζητήσουμε αναλυτικά. Mm. Αλλά πέστε ότι μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα δεν πληρώσουμε κάτι. Τι δεν θα πληρώσουμε? Το ένα είναι δεν θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Το άλλο είναι δεν θα πληρώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είπε ο κ. Βαρουφάκης ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο δεν θα πληρώσουμε τους δανειστές, θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Θα σας πω συγκεκριμένα. 1η Μαΐου έχουμε να πληρώσουμε στους 200 εκατομμύρια στο ΔΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε τόκους. Στις 12 Μαΐου έχουμε να πληρώσουμε 800 εκατομμύρια. Δηλαδή έχουμε ένα δις στο πρώτο 12ήμερο του Μαΐου. Ναι. Ταυτόχρονα είναι γύρω στα 4 δις, κάπου εκεί οι μισθοί και συντάξεις οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν με τέλος του μήνα. Δηλαδή έχουμε 4 και ένα 5 δις τα οποία είναι υποχρεώσεις. Αγχώνεστε καθόλου κύριε Ρωμανιακού, τα ποσά και με πιάνει σύγκριο. Με τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας να είναι στα 2 δις, έτσι. Υπάρχει βέβαια και κάτι το οποίο βγήκε χτες, ότι η κυβέρνηση προωθεί κάποια πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή κάτι άλλο μπορεί να γίνει σε επίπεδο Βουλής, που αναγκαστικά όλα τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν στον κοινό λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδας. Λοιπόν, ο κύριος Μάρδας κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο να συγκεντρώσει τα χρήματα σε έναν λογαριασμό. Αυτός ήταν ο ρόλος του, τον εκτελεί μια χαρά. Μέχρι στιγμής, από ό,τι οι πληροφορίες λένε, έχουν ήδη συγκεντρωθεί γύρω στα 2 δις. Μπορεί να με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου να μαζευτούν άλλα 2,5 με 3 δις. Μπορεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η κατάσταση να πετύχει, μπορεί και να μην πετύχει, γιατί υπάρχουν και πολλοί νομικοί περιορισμοί που εμποδίζουν μια τέτοια ιστορία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε η κυβέρνηση θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της. Κατά κάποιο τρόπο, όπως με παρακολουθείτε και αυτές τις φορές που έρχομαι, θεωρώ ότι δεν είναι για μένα η διαπραγμάτευση το βασικό σημείο το οποίο υπάρχει σύγκρουση. Αλλά είναι το όλο
σκηνικό της κυβέρνησης, η οποία είναι, κινείται σε αντιευρωπαϊκό πλαίσιο. Θεωρώ ότι... Γιατί το λέτε αυτό? Ίδιος κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είναι... και ο κ. Βαρουφάκης έχουν πει ότι είναι εντός του ευρώ όλη τους η πολιτική και ότι αυτό που επιθυμούν είναι να γίνει σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θεωρώ ότι υπάρχει αυτή το ότι είμαστε απομονωμένοι και ότι ακόμα και ο Ομπάμα χτες έκανε δηλώσεις οι οποίες ήταν κατά κάποιο τρόπο αρκετά αιχμηρές. Πιστεύω ότι δείχνει ότι η ελληνική πλευρά και με τα, και με τα νομοσχέδια που κατεβάζει, έχουμε κατεβάσει 3 νομοσχέδια στη 12η εβδομάδα. Είναι σοβαρό αυτό το θέμα, ότι η κυβέρνηση έχει κυβερνάει για 12 εβδομάδες και έχει ψηφίσει 3 νομοσχέδια και κανένα από αυτό που να επηρεάζει τη δημοσιονομική κατάσταση. Θεωρώ ότι έχουμε κάποιο ζήτημα. Για μένα ο κύριος Τσίπρας έχει 3 διαφορετικά σενάρια μπροστά του και είναι ο ρόλος του ιστορικός, θα έλεγα. Το ένα σενάριο είναι να τα βρει με τους Ευρωπαίους και φυσικά αν θα τα βρει με τους Ευρωπαίους υπάρχει μια ας το πούμε αποδοχή κάποιων μέτρων που βασικός στόχος είναι να υπάρχουν έστω και μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί είναι κάτι για μένα εφικτό να υπάρχει μικρότερο πρωτογενές πλεονέσμα. Αυτό θα περιλευθερώσει κάποια χρήματα στην ελληνική οικονομία. Για το δούμε. Αλλά ταυτόχρονα όμως, μαζί με τη συμφωνία αυτή, θα πρέπει να συμφωνήσει και σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, όπως είναι αυτές καταγράφουν στις 4 κόκκινες γραμμές. Δεν μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα στο ασφαλιστικό αν δεν κινηθεί η οικονομία. Και αν δεν προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις, γιατί η ελληνική πλευρά δεν έχει χρήματα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν καινούργια χρήματα στην οικονομία. Κατανοητό. Θα επανέλθω, κύριε Καραγή, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Σε κάτι που ελέγχθη πριν από λίγο, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Λένε ορισμένοι να προχωρήσει, το λέει και η αντιπολίτευση, κατά κόρον το επαναλαμβάνει. Να προχωρήσει ο κύριος Τσίπρας σε συμφωνία. Ναι. Μα δεν έχει αντίρρηση ο κύριος Τσίπρας να προχωρήσει σε συμφωνία. Έχει θέσει όμως ορισμένες γραμμές. Δεν θέλει συμφωνία με, θα έλεγα, επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν μπορεί η συμφωνία να στηρίζεται σε μείωση των συντάξεων και των μισθών και σε ομαδικές απολύσεις. Έχουμε τώρα τόσα εκατομμύρια ανέργους και πάμε να λέμε τώρα να ελευθερώσουμε τις απολύσεις. Η συμφωνία λοιπόν... Το βασικό μπλόκο προκαλείται από αυτό. Βέβαια. Από αυτό προκαλείται. Εδώ είναι οι κόκκινες γραμμές. Ακόμα και η κυρία Μπέρκελ, 2 ζητήματα έθεσε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά το γεύμα που είχαν, το δίπλο που είχαν. 2 ζητήματα. Το ένα οι ομαδικές απολύσεις και το άλλο το ασφαλιστικό. Όσοι λοιπόν και από την αντιπολίτευση και όποιος άλλος λένε στον κύριο Τσίπρα να προχωρήσει, τους ρωτώ, τι εννοούν? Να προχωρήσει δηλαδή με μείωση των συντάξεων? Να το πούνε καθαρά. Τι εννοείται, κύριε Καραγιάννη? Να το πούνε καθαρά. Θα το πω πολύ καθαρά. Εδώ πέρα έχουμε βγήκε ο ΣΑ προχτές και είπε ότι η ελληνική οικονομία είναι πρώτη ανάμεσα στις 36 χώρες που ελέγχει. Πρώτη στη Δύση, ας το πω κατά κάποιο τρόπο. Σε ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Και φόρους, θα τα δούμε σε λίγο. Είναι στο 46%, ενώ ο μέσος όρος είναι στο 26%. Ναι. Για μένα αυτό που έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς και το ασφαλιστικό καθεστώς, είναι κάτι εξωπραγματικό. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Θα πω πολύ ξεκάθαρα ότι αυτές οι 4 γραμμές που θέτει ο κύριος Τσίπρας είναι αυτές που θα πρέπει να δει ο ίδιος πώς μπορεί να τις λύσει και όχι να σηκώνει. Να τις αναμορφώσει, εννοείται, σε μια κατεύθυνση που να λειτουργούν. Ό,τι είπε ο πρόεδρος Ομπάμα, ό,τι είπε η Ελλάδα, θα πρέπει να δει πώς θα βοηθήσει τον εαυτό της. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε ευχαριστημένοι ότι το 46% του εισοδήματος ενός εργαζόμενου πάει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης και το ΩΣΑ είναι στο 26. Όλα αυτά θέλω να βγάλω τις κάρτες. Πρέπει να πέσουν αυτά. Ένα λεπτό. Τι σχέση έχει τώρα η διαπραγμάτευση που γίνεται με το 43,4% που είναι στην Ελλάδα αυξημένη η φορολογία σύν τις ασφαλιστικές φορές? Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε ένα λάθος φορολογικό σύστημα. Σύμφωνοι, έχουμε λάθος, αλλά τι δουλειά έχει αυτό? Τι σχέση έχει αυτό με τη διαπραγμάτευση? Ήδη επιδεινωθεί. Κύριε Καραγιάννη, είναι ένα πρόβλημα πάντως όχι ελληνικό. Ξεφεύγει από τα στενά όρια της Ελλάδας και θα πρέπει να μας βοηθήσουν έξωθεν. Αν δεν μας βοηθήσουν, αυτή η βόμβα δεν νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή, όταν για μένα το θέμα της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρωζώνη δεν είναι θέμα χρέους.
ή το θέμα της, του ασφαλιστικού ή το θέμα της οικονομίας δεν είναι απλά ένα ζήτημα μιας διαπραγμάτευσης. Εδώ μιλάμε για μια συνολική τοποθέτηση. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποια βήματα που μας απομακρύνουν λίγο από την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο τα επιτόκια που έχουν εκτοξευθεί, είναι χίλια δύο πράγματα. Και αν θέλετε, αυτό το πρόβλημα που είναι πολύ σύνθετο και πολύ σοβαρό για να αντιμετωπιστεί, χρειάζεται στήριξη έξωθεν, όπως είπατε. Και πόρους. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι επίτροπος μεταναστευτικής πολιτικής, θα πρέπει να πιέσει κάπως. Δεν μπορεί να βρίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ την Ευρώπη και από την άλλη να ζητάμε βοήθεια την επόμενη μέρα και να λέει είμαστε καλά. Μπορεί να είναι στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης σκληρής, το οποίο προσωπικά έχω εμπειρία από τέτοιες σκληρές διαπραγματεύσεις, mm-hmm. αλλά αυτό που το επικοινωνιακό παιχνίδι που παίζεται το τελευταίο διάστημα, που ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει και το μαζεύει σιγά σιγά, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ και η Ελλάδα πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι μέρος της Ευρώπης και είναι αυτή τη στιγμή το σύνορο της Ευρώπης. Και, γιατί αν δεν είμαστε Ευρώπη, είμαστε Τουρκία, είμαστε Ρωσία. Πρέπει να επιλέξουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε και από εδώ και από εκεί. Πάντως, δεν μπορεί να είναι κανένας ασυγκίνητος από αυτές τις εικόνες. Βεβαίως. Αλλά δεν μπορούμε να λεγόμαστε άνθρωποι. Σας ακούμε, Γιάννη. Δεν μπορεί να λεγόμαστε άνθρωποι και να βλέπουμε αυτές τις εικόνες και να μην αντιδρούμε. Όπως λένε εκεί και οι καλεσμένοι σου, δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα. Είναι θέμα και των εταίρων μας. Ευρώπη δεν είμαστε. Εταίρους δεν έχουμε. Να δούνε και αυτοί το πρόβλημα, έτσι. Και όχι να ζητάνε μόνο να τους δώσουμε τα δανεικά. Να δούνε αυτό το πρόβλημα, το οποίο θεωρώ ότι είναι μία βόμβα πυρηνική έτοιμη να εκραστεί στη χώρα μας. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο το καλοκαίρι τα νησιά να μην έχουν τουρίστες και να έχουν πρόσφυγες. Είναι σοβαρό αυτό. Να πω κάτι σε αυτό. Κάτι τελευταίο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Okay. Βασικά πρέπει να το δούμε συνολικά το ζήτημα και θα πρέπει να το δούμε και σε βάθος χρόνου. Αυτή τη στιγμή η γείτονας χώρα βράζει. Έτσι. Οικονομικά. Συρία, Λίβανο, Σουδάν. Όχι. Α, δεν λέτε για τον πόλεμο. Η Τουρκία έχει εκλογές τον Ιούνιο. Ότι οποιοδήποτε και να το αποτέλεσμα με τα βάση στοιχεία η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για την Τουρκία και μπορεί να δούμε σοβαρά θέματα στη γείτονα χώρα τα οποία συνήθως αυτά τα εξωτερικεύει. Δηλαδή αν αυτοί οι Σύριοι πρόσφυγοι που είναι στα σύνορα της Τουρκίας, Συρίας, η Τουρκία θελήσει με κάποιο τρόπο να το στείλει προς την Ευρώπη, έχουμε σοβαρό θέμα. Μάλιστα. Διελέχθηκε πριν από λίγο κάτι που δεν πρέπει να το αφήσω απαρατήρητο. Παρακαλώ πολύ. Άκουσα τον κύριο Καραγιάννη να λέει ότι η Ελλάδα απομακρύνεται τον τελευταίο καιρό από την Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος το έχει δηλώσει ότι είμαστε στην Ευρώπη. Ναι. Ότι είμαστε και εμείς, δεν είμαστε νοικιαστές, αλλά είμαστε ένοικοι, ιδιοκτήτες και εμείς. Ναι. Το έχει πει σε 15 φορές. Όλα τα κυβερνητικά στελέχη το έχουν επαναλάβει. Δεν καταλαβαίνω. Απομακρυνόμαστε επειδή δεν θέλουμε να μειώσουμε τις συντάξεις. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Κάτι σε αυτό. Γιατί αυτή είναι η διαφορά μας. Θα ήθελα να πω και θα μιλήσω. Το δηλώνουν όλοι. Κοιτάξτε, κύριε Ρωμανιά. Και η πρακτική τους δείχνει ότι θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Δεν κάνουμε. Επειδή πήγε στη Ρωσία. Καλά έκανε και πήγε στη Ρωσία. Όχι. Είναι μια πολύπλευρη πολιτική. Δεν απομακρυνόμαστε από την Ευρώπη. Δεν το κατάλαβα που το είδατε. Και θα μιλήσω όχι σαν σχολιαστής, επειδή αντιποκριθήκα στην ευγενική σας πρόσκληση να έρχομαι στην εκπομπή σας, αλλά σαν κάποιος που έχει διαχειριστεί για διαθέσιμα ασφαλιστικού ταμείου και τράπεζας. Κανένας δεν πρέπει να αυτή τη στιγμή να κοιμάται ήσυχος ότι τα πράγματα στην οικονομία ή στο ασφαλιστικό σύστημα πάνε καλά. Το ίδιο είπε και ο κύριος Ρωμανιάς προχτές στην εκπομπή ανατροπή στο Μέγκα. Θεωρώ ότι, καλέ και σήμερα, θεωρώ ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Το μεγάλο πρόβλημα για να συντηρηθεί αυτό που λέμε ασφαλιστικό ταμείο είναι να κινηθεί η οικονομία. Και η οικονομία να κάνω μια θερμή παράκληση. Οικονομία... Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να απαντήσετε, απλώς πρέπει να πάω σε διάλειμμα να τα συντομεύσουμε λίγο. Και η οικονομία για να κινηθεί το θα πρέπει είναι, να πέσουν οι φορέ. Θέλετε μείωση των συντάξεων ή όχι. Σας άκουσα, κύριε Ρωμανιά, σας άκουσα. Επ' αυτού είναι το θέμα. Όχι, εσείς αυτό είναι το θέμα. Τα άλλα που λέτε είναι όλα. Θα πρέπει να μιλήσετε όχι μόνο σαν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, αλλά και σε αυτόν τον εργαζομένο που πληρώνουν το 46% του μισθού τους για να συντηρηθεί αλλά αυτό το ασφαλιστικό σύστημα. Βεβαίως. Περιμένω να μου το πείτε εσείς αυτό. Βεβαίως. Για να γίνει όμως αυτό το πράγμα, θα πρέπει όλα να μπουν σε μια πιο ορθολογική βάση. Δηλαδή να μειώσουμε τη συντάξη ή όχι. Θεωρώ, αυτό είναι το ερώτημα. Αν χρειαστεί, θα μειώσουμε και τη συντάξη. Αυτό λοιπόν, πείτε το. Δεν μπορείτε έχω... να. Αν χρειαστεί να μειώσουμε τη συντάξη. Δεν έχω κομματικό καπέλο. Δεν θέλω να μειώσω τη συντάξη. Εγώ δεν έχω
θα γίνει αυτό. Εσείς... καπέλο. Εγώ μιλάω σαν, κάποιον οικονομολόγο. Ναι, είπατε που τώρα, τα το είπατε. Είπατε, ναι, να μειώσουμε τις τάξεις. Σα λέω λοιπόν, όχι, δεν μειώνουμε τις τάξεις. Εντάξει, εντάξει. Τότε θα έχετε να επιλέξετε με το να παραιτηθείτε από γενικό. Το είπατε τώρα, δεν χρειάζεται να πείτε να υπογράψετε. Εγώ είμαι σίγουρο ότι την κατάλληλη στιγμή θα πηδήξετε από το καράβι, γιατί θα πρέπει να υπογράψετε μείωση συντάξεων. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν. Θα παραιτηθείτε από γενικό. Το είπατε. Γιάννη, πρέπει να σε...